Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πολλά ακούγονται τις τελευταίες μέρες για κρυπτονομίσματα, bitcoin, κορονοϊό, bitcoin, dogecoin, Elon Musk, είπε κάτι και ανέβηκε η τιμή του dogecoin. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω μία από τις πλατφόρμες που κυκλοφορούν. Ουσιαστικά είναι μία τράπεζα, ιδρύθηκε το 2016 στην Ελβετία και μπορείτε, προσφέρει τραπεζικά προϊόντα. Ήμουν ανάμεσα στη Coinbase και στην Crypto.com και διάλεξα την Crypto γιατί είναι πολύ εύκολο να εγγραφτείτε στην Crypto. Οπότε πάμε να δούμε πώς γίνεται η εγγραφή για να μπορείτε να πουλάτε και να αγοράζετε κρυπτονομίσματα. Πατώντας κάτω από στο description του βίντεο το link θα σας βγάλει αυτό εδώ το site. Εδώ είναι ένα referral link το οποίο θα κερδίσετε 25 δολάρια με την εγγραφή πατώντας στο link. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε το email σας. Ωραία. Θα πατήσετε δεν είμαι ρομπότ για να καταλάβει ότι όντως δεν είστε ρομπότ και είστε άνθρωπος. Δηλαδή πατήστε εδώ όλες τις μοτοσυκλέτες που βλέπετε. Να μία μοτοσυκλέτα, δεύτερη, τρίτη. Επαλήθευση. Και πατάτε submit. Τώρα θα χρειαστεί να κατεβάσετε το application της εφαρμογής. Πατώντας εδώ πέρα στο Play Store, πατάτε download την εφαρμογή, την κατεβάζετε. Αφού κατέβει η εφαρμογή, την ανοίγουμε για να πάμε να δούμε τι άλλο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Πατάμε εδώ που λέει Sign Up. Αυτά εδώ δεν μας χρειάζονται τώρα προς το παρόν. Είναι τι προσφέρει αυτή η εφαρμογή. Βλέπουμε εδώ κάποιες προσφορές. Και πατάμε Skip. Βάζουμε το email μας. Δεχόμαστε τους όρους, συνέχεια, και πάμε να ανοίξουμε το email μας για να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνση email. Έχει έρθει στα εισερχόμενα και πατάμε εδώ που λέει login. Πατάμε login. Και μας ανοίγει την εφαρμογή. Τώρα θα χρειαστεί, αφού έχει επιβεβαιωθεί η διεύθυνση email, να βάλουμε τον αριθμό του τηλεφώνου μας. Και αφού βάλουμε τον αριθμό του τηλεφώνου μας, θα μας στείλουν ένα κωδικό για να επιβεβαιώσουν το τηλέφωνό μας. Βάζουμε τον κωδικό που μας έχει έρθει. Έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός του τηλεφώνου. Συνεχίζουμε εδώ, αν θέλουμε μπορούμε να δεχόμαστε προσφορές από την crypto.com. Δεν το επιλέγω για να μην μας πρίζουν με τα mail. Και το επόμενο πράγμα που θα χρειαστεί είναι να γράψουμε το όνομα, τεπώνυμό μας όπως αναγράφεται στην ταυτότητά μας, μια φωτογραφία της ταυτότητάς μας και μια selfie. Και έτσι θα κάνουμε την επιβεβαίωση του λογαριασμού. Αφού κάναμε εγγραφή στην crypto.com, πάμε λίγο να δούμε το περιβάλλον έτσι επιγραμματικά. Τι συμβαίνει εδώ. Στην αρχική οθόνη βλέπουμε τα αγαπημένα μας κρυπτονομίσματα και τις κινήσεις τους. Ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως. Βλέπουμε εδώ την τιμή του bitcoin πώς ανεβαίνει χρονικά. Αυτή τη στιγμή είναι στις 36.224 ευρώ. Κατεβαίνοντας κάτω βλέπουμε κάποιες πληροφορίες για το bitcoin. Βλέπουμε τη θέση του. Πιο κάτω βλέπουμε ημερησίως τα κρυπτονομίσματα με τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση. Αν πατήσουμε εδώ, μπορούμε να δούμε τα κρυπτονομίσματα με την χειρότερη απόδοση, την καλύτερη. Αλφαβητικά μπορούμε να τα δούμε. Τώρα, αυτά ήταν όλα στην αρχική σελίδα. Πατώντας το κεντρικό κουμπί του Crypto, μπορούμε να μπούμε στο Crypto Wallet. Το Crypto Wallet είναι το πορτοφόλι μας. Το πορτοφόλι μας με τα κρυπτονομίσματα. Εδώ βλέπουμε τα κρυπτονομίσματα που έχουμε. Τώρα, άμα θέλω να αγοράσω ή να πουλήσω Bitcoin για παράδειγμα, που μπήκαμε εδώ, πατάω το κουμπί Buy, Buy Cryptocurrency, γράφω εδώ το ποσό που θέλω να αγοράσω, μας λέει εδώ κάτω το όριο που έχει, κάνω κάποια πειράματα να δω πόσο θέλω να αγοράσω, που θέλω να βάλω 100 ευρώ, βάζω πόσο περίπου είναι αυτό, 28, τσακ, βγαίνει εκεί και πατάω Buy. Αφού έχω προσθέσει βεβαίως την κάρτα που τώρα εδώ την έχω περασμένη, εσείς θα την προσθέσετε πρώτα, Add Credit or Debit Card, και μετά κάνετε την αγορά. Τώρα, για να πουλήσουμε τα κρυπτονομίσματά μας, πατάμε στο Sell, Sell Cryptocurrency, επιλέγουμε πάλι το ποσό που θέλουμε να πουλήσουμε και θα το μεταφέρουμε στο Fiat Wallet. Εδώ μπορώ να βάλω όλα δηλαδή τα bitcoin που έχω για να μεταφερθούν στο fiat wallet αφού έχω παλτήσει fiat wallet. Μετά πατάμε πάλι το κεντρικό μας κουμπί. Το fiat wallet είναι το ποσό που έχουμε σε ευρώ. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε και άλλο νόμισμα. Μπορούμε να έχουμε δολάρια, οτιδήποτε. Γιατί είπαμε είναι μια διεθνή τράπεζα αυτή. Και αν θέλουμε να κάνουμε μεταφορά στο λογαριασμό μας, αν δηλαδή πουλούσαμε τα κρυπτονομίσματά μας και είχαμε ένα ποσό άνω των 100 ευρώ βεβαίως, πατάμε Withdraw σε ευρώ, Withdraw για να μεταφερθεί στο λογαριασμό μας σε ευρώ. Αυτά είναι κάποιες από τις επιλογές που μπορούμε να κάνουμε, να πουλάμε και να αγοράζουμε κρυπτονομίσματα. Φυσικά έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτή η εφαρμογή. Θέλει λίγο ψάξιμο.